Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πέρα από τα Στερεότυπα με την Άκουλα Βερνή και πάντα είστε συντονισμένοι στο Web Radio Φικτιονία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριο Ταγκούλη Γεώργιο, από τον νομό Φθιώτιδας. Κύριε Ταγκούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Νάκου. Καλησπέριζω όλους τους τηλεθεατές. Κύριε Ταγκούλη, το σημερινό θέμα της εκπομπής μας αφορά την υγεία και συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται και στις οθόνες, είναι οι ασφαλιστικές εισφορές σε μια ανασφάλιστη υγεία. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα πρώτα απ' όλα από ένα γεγονός που συνέβη στη Λαμία, στην περιοχή όπου κατοικείτε, όπου μια ιατροδικαστής του νοσοκομείου της Λαμίας, ενώ έκανε αρχείο για τις συνέπειες των εμβολίων και του κορονοϊού, δεν άρεσε αυτό στην κυβέρνηση και της κάνανε αναστολή των καθηκόντων της. Έπειτα βέβαια από επιστολή που έστειλε υπουργός βουλευτής Φθιώτιδας, ο κύριος Κοτρονιάς, δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Ταγκούλη, γιατί δεν τους άρεσε και επίσης δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο κύριος Κοτρονιάς δεν έχει αναφέρει πουθενά, δεν έχουμε δει καμία επιστολή να στέλνει στη μη λειτουργία του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου της Λαμίας, διότι γνωρίζουμε, όπως μας έχετε αναφέρει εσείς, αλλά και από διάφορα άρθρα, κάτι το οποίο συμβαίνει, θεωρώ, και σε όλη την Ελλάδα, ότι γίνονται πάρα πολλές παραιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ιατρών. Δεν υπάρχουν, είναι εξαντλητικά τα ωράρια. Η κυβέρνηση με την εμφάνιση του κορονοϊού είπε ότι έδωσε μεγάλη έμφαση στην υγεία. Όμως βλέπουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Είναι γεγονός, κυρία Νάκου. Επισημάνατε πολλά πράγματα στην εισαγωγή της σημερινής συνέντευξής μου και θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Τα τελευταίο καιρό έχουν λάβει πάρα πολλά δημοσιεύματα επί καθημερινής βάσεως, άνθρωποι νέοι πεθαίνουν ξαφνικά. Επίσης, επειδή έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς για το θέμα των εμβολίων, τα οποία δεν τα εμπιστεύτηκε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της πατρίδος μας, ζητήσαν να βγουν κάποιες ιατροδικαστικές αποφάσεις, νοματεύσεις, αποφάνσεις, όσον αφορά τον θάνατο νέων ανθρώπων. Και εξακολουθούμε να μην βλέπουμε μία ανακοίνωση μιας ιατροδικαστικής υπηρεσίας που να λέει που οφείλονται αυτοί οι ξαφνικοί θάνατοι. Δεν θέλω να σταθώ εδώ, απλώς το αναφέρω, το επισημαίνω. Έτσι έγινε, υπήρχε μία επιστολή του βουλευτή Φθιώτιδας του νομού μας, του κυρίου Κοτρονιά, ο οποίος έστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης αυτή την επιστολή και κατηγορούσε στην ουσία την ιατροδικαστή Λαμίας, την κυρία Κρυβούς συγκεκριμένα, ότι δεν εμπόδιζε, λέει, να κάνουν το ιατροδικαστικό έργο σε μια νέα στελέχωση ατόμων, το οποίο, από ό,τι αναφέρει και η ίδια, δεν τις κοινοποιήθηκε όπως ορίζει με την υπογραφή του Υπουργού. Ενδεχομένως να είναι γραφειοκρατικές αυτές οι διαδικασίες, αλλά στην ουσία αναφέρει και ένα άλλο, ότι απειλείται και η ίδια ζωή της, σύμφωνα πάντα με το δικηγόρο της. Κλείνω με αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμως να σταθώ στον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Γεώργιο Κοτρονιά, και να μας απαντήσει, και δεν είναι καθαρά προσωπικό, αναφέρομαι προς όλους τους βουλευτές μας, όσοι είναι στην κυβέρνηση, αλλά όσοι και είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα έργο το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα, ένα καταστροφικό έργο που αφορά την ίδια την υγεία μας. Βλέπουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές μας έχουν φτάσει και για το θέμα υγείας, και αυτοί με τους πενιχρούς μισθούς ή τις συντάξεις οποίες παίρνουν όλοι οι πολίτες, βάζουμε στο δημόσιο κουρβανά, αλλά δημόσια υγεία δεν απολαμβάνουμε. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη, κύριε Ταγκούλη. Ουδέμια, κύριε Νάκο. Δεν θέλω να μιλήσω επί του επιπροσωπικού. Υπάρχουν περιπτώσεις δικών μου ανθρώπων, πρώτου βαθμού συγγενείας,
που αρρωστήσαν, που θέλαν να κάνουν τις εξετάσεις τους, πλην όμως έπρεπε να στραφούμε είτε προς την πλευρά της Λάρισας που είναι το Πανεπιστημιακό Κέντρο, είτε προς την πλευρά της Αθήνας. Όλα αυτά είναι έξοδα. Επιπλέον, από αυτή την υποχρέωση την οποία έχει η ίδια η πολιτεία όσον αφορά το θέμα υγείας και πρέπει να είναι δωρεά. Δεν θέλω να ξεχάσουμε ότι πρόσφατα ήδη δρομολογούν, ήδη ψηφίσαν, ήδη πηγαίνουν και ιδιωτικοποιούν αυτή την υγεία, τη δημόσια υγεία, στρέφοντας τους πολίτες προς τα ιδιωτικά ιατρεία και στα ιδιωτικά εργαστήρια για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα, μία διάγνωση για το πρώτιστο κοινωνικό αγαθό, για αυτό το οποίο όλοι μας όταν ξυπνάμε το πρωί και χαιρετάμε έναν άνθρωπο λέμε «γεια μας». Άρα δεν δίνει την πρέπουσα σοβαρότητα η κυβέρνηση και όχι η πρωινή, αλλά και η προηγούμενη κυρία Νάκου, γιατί οι καταγγελίες που τουλάχιστον στη μία ανίχνευση στοιχείων την οποία προσπάθησα να και σε μία έρευνα την οποία έκανα, τουλάχιστον έχω φτάσει από το έτος 2016. Υπάρχουν και προγενέστερες, αλλά θα μείνω εκεί γιατί υπήρχε η προγενέστερη κυβέρνηση. Η νυν αντιπολίτευση, βλέπουμε, κυρία Νάκου, ότι είναι δρομολογημένη μία πολιτική σκοπιμότητα, είναι πολιτική σκοπιμότητα αυτό, να στρέψουν τη δημόσια υγεία προς τους ιδιώτες. Ποιοι κυβερνούν αυτή τη χώρα, αν είναι αυτά τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν απαλλαγές από πολλές φορολογικές διαδικασίες, αυτά τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία ενδεχομένως να δίνουν και τις εντολές σε αυτούς που μας κυβερνούν, σε αυτούς τους πολιτικούς που νομίζω δεν αξίζουμε στην παρούσα φάση και σε αυτό το οποίο περνάει η ελληνικότητά μας, αυτός ο πολιτισμός μας, ο ελληνικός πολιτισμός, να έχουμε τέτοιους πολιτικούς που να εκπροσωπούν το έθνος των Ελλήνων, που να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, που να εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες εν γέννη. Τι βλέπουμε, κύριε Νάκο? Όταν δίνουν και λένε και μας το ανακοινώνουν ότι τα απογεύματα θα μπορούν να κάνουν εξετάσεις επί χρήμαση στο νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και στους ιατρούς για να εκτελέσουν ένα έργο το οποίο η ίδια η πολιτεία εισπράττει τους φόρους, εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά υγεία δεν έχουμε. Το φαινόμενο δεν είναι σημερινό. Τα ίδια δημοσιεύματα λαμβάνουν χώρα, είτε από όσο μπορώ να παρακολουθώ, και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Καβάλα και στην, ας μείνω εδώ στην περιοχή μου και στην περιφερειά μου και στις όμορους νομούς μου, επίσης στη Λιβαδιά, στη Θήβα, τα ίδια και στο Καρπενήσι, τα ίδια και στην Άμφισσα. Είναι υπηρεσίες που λειτουργούν μερικές φορές μόνο από τους ίδιους τους ιατρούς και με την καλή θέλησή τους, των ίδιων των ιατρών που θέλουν να τιμήσουν την ιατρική τους ιδιότητα, και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο και αυτό είναι υποδιωγμόν, όπως επίσης είναι υποδιωγμόν και οι ίδιοι οι γιατροί. Πράγματι, κύριε Καγκούλη, πάντα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι υπάρχει έλλειψη. Σοβαρή έλλειψη. Κυρία Νάκου, σας είπα από το 2016. Mm-hmm. Βλέπω ότι το 2016 κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Σήμερα ο κύριος Σαρακιώτος, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση εδώ στην περιοχή μου, ο εκλεγμένος βουλευτής κύριος Σαρακιώτης, καταγγέλει και αυτός τα συγκεκριμένα τα οποία υφίστανται σήμερα στο νοσοκομείο. Θα ήθελα να το θυμίσω του κυρίου Σαρακιώτη, εκκρεμούν τέτοιου είδους καταγγελίες από το 2016. Όταν ήταν στην κυβέρνηση, τι έκανε ώστε να κόψει εν τη γενέση οποιοδήποτε πρόβλημα πραγματοποιούταν και αφορούσε την ίδια την υγεία μας. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Βλέπουμε όμως το σημερινό βουλευτή, τον κύριο Κοτρονιά, να καταγγέλει ιατροδικαστή για μία συγκεκριμένη, δεν ξέρω αν υφίσταται τέτοιου είδους σκοπιμότητα, δεν έχω αυτή την επιστημονική κατάρτιση, και απλώς θα ήθελα να δω, δεν έχει πέσει την αντίληψη του κυρίου Κοτρονιά εδώ και
από την ανάληψη των καθηκόντων του, το τι γίνεται στη Λαμία. Δεν ζει στην πόλη της Λαμίας αυτός. Ζει. Και όχι μόνο ζει, και όχι μόνο ζει, θα ήθελα να το επισημάνω, ότι τέτοιου είδους πολιτικές σκοπιμότητες και πολιτικές πρακτικές, οι οποίες δημιουργούν, μπερδεύοντας ένα ζαλισμένο λαό, το οποίο δεν ξέρει πού να σταθεί και πού να βρεθεί. Όταν θέλει να αποτανθεί στο νοσοκομείο Λαμίας, έχουμε μία ειδική κλινική, η οποία σήμερα έπρεπε να ήταν κορυφή λόγω του προβλήματος το οποίο μας παρουσιάστηκε. Άρα, αφορά μία πνευμολογική κλινική, συγκεκριμένα γιατί ο κορονοϊός επηρεάζει τους πνεύμονες, και βλέπουμε ότι είναι υποστελεχωμένη και υπολειτουργεί. Θα δούμε λίγο και να δούμε έναν πρώην γιατρό, ο οποίος ήταν αλφα επιμηνητής στο πνευμονολογικό κέντρο Λαμίας, στο πνευμονολογικό τμήμα, ο οποίος παραιτήθηκε. Δεν είναι ο μοναδικός, δεν είναι ο μοναδικός. Συσσωρευμένοι γιατροί σε πολλές ειδικότητες έχουν παραιτηθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Τι γίνεται όμως, η δημοτική μου αρχή που είναι. Ήθελε, λέει, να το βάλει ως θέμα στη διοίκηση η αντιπολίτευση της δημοτικής μου αρχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Τι γίνεται, κύριε Νάκου. Δηλαδή δεν το ζουνε το πρόβλημα και πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να συζητηθεί ένα θέμα που αφορά την υγεία μας. Ας μείνουμε λιγάκι να δούμε και την ανακοίνωση την οποία έκανε δημόσια, που εκφράζει δημόσια, αναφέρει ο κύριος Μανώλης Μάνος Εμμανουήλ, που λέει έστειλε φάκελο στο Υπουργείο και τους ειδικούς, και μάλιστα τους βάζει εντός εισαγωγικών, για έγκριση ενός μοναδικού ακριβού φαρμάκου με συγκεκριμένη ονομασία, που αντιμετωπίζει μια διοπαθή πνευμονική ένωση και διάγγιση μόλις 50% του προβλεπόμενου, ενώ πληρούνται όλα τα ιατρικά κριτήρια βάσει της τρέχουσας βιβλιογραφίας. Και η αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς να το αιτιολογήσουν. Που πήρε διάσταση και έλαβε χώρα δημόσια εδώ στον τοπικό τύπο. Βλέπουμε ότι μία πολιτεία η οποία δεν θέλει να βοηθήσει, αλλά λειτουργεί μόνο ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Δεν θα πω λυπάμαι για τους συγκεκριμένους κυρίους οι οποίοι βγαίνουν και απορρίπτουν αιτήματα ασθενών που τηρεί όλους τους όρους βιβλιογραφίας. Αυτή είναι επισήμανση του γιατρού, ο οποίος παραιτήθηκε από το Πνευμονολογικό Κέντρο Λαμίας και δεν είναι ο μοναδικός. Έχουν παραιτηθεί αναισθησιολόγοι, ορθοπαιδικοί, πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν στα τμήματα του νοσοκομείου μας. Γιατί να συμβαίνει αυτό, πού οφείλεται, το ότι θέλουν να την ιδιωτικοποιήσουν την υγεία μας, και εμείς γιατί πληρώνουμε λεφτά. Για ποιο λόγο πληρώνουμε λεφτά? Για να παίρνουν τα λεφτά τα δικά μας και να τα δίνουν να διαφημίζουν ένα ανύπαρκτο έργο που να αφορά, κυρία Νάκου, τι. Αυτό που λέμε ότι σήμερα είχαμε μία έξαρση της πανδημίας, στράφηκαν περισσότερα κονδύλια στα δημοσιογραφικά τους φερέφωνα να διαφημίσουν ένα ανύπαρκτο έργο. Πράγματι, κύριε Ταγκούλη, έτσι είναι. Μα έγινε. Μα έγινε. Και αυτά... Έγινε, αυτά το ζήσαμε, το είδαμε. Κυρία Νάκου, αυτά που έγιναν στη χώρα μας δεν έχει συμβεί σε κανένα χώρο, σε καμία γεωγραφική τοποθεσία του πλανήτη μας. Ξεχάσαμε ότι έπρεπε να στείλουμε ένα SMS για να βγάλουμε, να βγούμε έξω με νυχτερινή έξοδο για συγκεκριμένο σκοπό. Όχι μόνο τη νύχτα, κύριε Ταγκούλη, αν θυμάμαι καλά, και την ημέρα. Κατόπιν έγινε και την ημέρα. Υπήρχε το πρώτο απαγορευτικό, το οποίο αν είχες επικοινωνία στο εξωτερικό με κάποιους άλλους, οι οποίοι, αν γνωρίζετε, γελούσαν με τα μέτρα τα οποία έλαβαν για την αντιμετώπιση αυτού του κορονοϊού. Και πέρα για την έλλειψη που συζητάμε τώρα, κύριε Ταγκούλη, στα νοσοκομεία και στα
κέντρα υγείας, είδαμε ότι και πάρα πολλοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν, πήγαν σε διαθεσιμότητα. Ναι, πήγαν σε μια διαθεσιμότητα. Καλύφθηκαν οι θέσεις αυτών των ανθρώπων. Όχι, δεν έχουν καλυφθεί. Δεν έχουν Άρα καλυφθεί. Λοιπόν μείωση του προσωπικού, αντί να κάνουν αύξηση. Ακριβώς. Μείωση του προσωπικού. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές επίσης να μην υπάρχουν και υλικά στα νοσοκομεία. Να μην υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά. Όχι. Και να αγοράζουμε εμείς. Ακριβώς. Μας λέγανε με την τσέπη μας. Και όπως λέει και το θέμα μας, ενώ πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά, χωρίς να έχουμε καμία υπηρεσία. Και πόσα χρήματα έχουν φαγωθεί από την υγεία μας και μέσα διαμέσου φαρμάκων. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι ένα μέσο το οποίο, ένα υλικό το οποίο στήγησε 5 ευρώ είχε κοστολογηθεί μέχρι και 1.700 ευρώ. Κανένας υπεύθυνος όμως δεν πήγε στο ειδόλιο κανείς για να τιμωρηθεί. Να δώσει λόγο, έστω. Κανείς, κύριε Ζαγκούλη. Τα ταμεία μας τα παίξανε στα χρηματιστήρια. Αλλά κατά τ' άλλον κόπτονται για την υγεία μας. Βλέπουμε ότι και με την έξαρση αυτών των ξαφνικών θανάτων, κυρία Νάκο, δεν ξέρω τι θα απόστατο αντιμετωπίσει αυτό ο ελληνικός λαός, γιατί όλοι ανησυχούν πλέον, γιατί ενώ το κύριο μέλημά τους ήταν ότι να ασφαλιστούν οι άνθρωποι, να εμβολιαστούν, γιατί προσπαθούσαν να τους ασφαλίσουν πάνω σε αυτό, γιατί μη μετάδοση της ασθένειας αυτής. Και όμως οι ίδιοι που λέγανε στην πρώτη φάση του εμβολιασμού ότι θα αποκτήσουν τη λεγόμενη ανοσία, μετά είπαν ότι δεν πέτυχε. Δεν ήταν θέμα να το πετύχουν, κύριε Νάκο. Όταν μία επιστημονική ανακοίνωση πρέπει να βγαίνει τεκμηριωμένη. Σωστή. Κάποιοι θέλησαν να εμβολιαστούν λόγω του εκφοβισμού και της τρομοκράτησης την οποία είχαν υποστεί και υφίστανται ακόμα οι σημερινοί τρομοκράτες. Θα τα δούμε στην πορεία. Ήδη διατρέχουμε αρχές Νοεμβρίου, θα τα δούμε που κάθε μέρα τα βλέπουμε, αλλά θα τα δούμε και σε μεγαλύτερη έξαρση. Θα ήθελα λίγο να επανέλθουμε, κύριε Δαγκούλη. Κύριε Νάκο, οι ίδιοι τα λένε, δεν τα λέω εγώ. Ακριβώς. Και λίγο στο περιστατικό που έγινε με την ιατροδικαστή εκεί στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου πράγματι η κυρία αυτή τώρα δεν δουλεύει εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον έγινε αναστολή της εργασίας της, των καθηκόντων. Ήταν τόσο κακό το ότι έκανε αρχείο για τις συνέπειες του κορονοϊού. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να γνωρίζουμε. Μα είναι ένας επιστήμονας, είναι ένας ιατροδικαστής. Προσέξτε τον όρο, είναι ιατρός και δικαστής. Που οποιοδήποτε πρέπει να τεκμηριώνει και βγάζει μία, δεν θα πω απόφαση, αποφάνθηκε για συγκεκριμένη, είναι θέματα εγκληματολογικής ιστορίας αυτά, το οποία μπορεί όταν γίνεται μία νεκροψία και να διαπιστώσει πώς ένας άνθρωπος, αν υπήρχε μία εγκληματική ενέργεια εις βάρος του, από οποιοδήποτε λόγο. Και γι' αυτό γίνεται μία ιατροδικαστική έκθεση που υπάρχει, αποφαίνεται ότι γι' αυτόν και γι' αυτόν αλφαβήτα λόγο. Ίσως να έχει κάποια στοιχεία, δεν το ξέρω. Συγκεκριμένα όμως μένω και σε αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο δικηγόρος της, ότι φοβάται για τη ζωή της. Γιατί φοβάται για τη ζωή της? Άρα απειλείται. Και όταν απειλείται πρέπει να έχει στοιχεία. Προφανώς. Το να βγει ο καθένας έτσι στον αέρα να πει απειλείται, ενδεχομένως να έχει και καταγεγραμμένες. Είτε συνομιλίες απειλών, είτε δεν ξέρω τι έχει συγκεκριμένη ιατροδικαστής. Αλλά ο κύριος βουλευτής μας ήταν όλο χαρά. Μας το έβγαλε και στο διαδίκτυο ότι έστειλε μία επιστολή, λέει, στον Υπουργό Δικαιοσύνη και χάρη αυτό θα λειτουργήσει η ιατροδικαστική υπηρεσία. Ναι, δεν έστειλε όμως μία επιστολή, γιατί δεν λειτουργεί το πνευμονολογικό μου κέντρο. Δεν έστειλε μία επιστολή, γιατί παρετούνται οι γιατροί μας. Δεν έστειλε μία επιστολή όταν βγήκε επίσημα αναισθησιολόγος, η οποία και αυτοί διώκονταν. Και μάλιστα αναφέρθηκε συγκεκριμένα, είναι τώρα, κύριε Ανάκο,
έχει φύγει από το νοσοκομείο Λαμίας, ήταν στο νοσοκομείο Λαμίας, η μόνη της προσπάθησε και έφυγε από τον τόπο συμφερόντων, να το πω έτσι, από εκεί που διέμενε εκεί για το σπίτι της, και πήγε σε ένα γειτονικό νομό, στο νομό Ευρυτανίας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Καρπινήσιο. Θα δείτε ότι η γυναίκα αυτή, η γιατρός, ήγε και αυτή, έκανε και αυτή καταγγελίες. Τόσο σοβαρές καταγγελίες που δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Αναισθησιολόγος, αντιλαμβάνεστε, όταν σε ένα χειρουργείο χωρίς τον αναισθησιολόγο δεν μπορεί να προβεί καμία χειρουργική επέμβαση. Και όταν βγαίνει συνεχώς και λέει αποχωρώ, και δεν είναι μόνος, έχω γνωστό επίσης άλλον αναισθησιολόγο που έχει αποχωρήσει εδώ και μία δεκαετία για τους συγκεκριμένους λόγους. Και βρίσκεται στην Αθήνα. Άρα, όταν βλέπουμε παρετούνται οι ίδιοι οι γιατροί, δεν πρέπει να βρούμε την αιτία, αφού και οι ίδιοι οι γιατροί πάνε σε ένα άλλο νοσοκομείο για να υπηρετήσουν το σκοπό τον οποίο τους αναθέτει η ιατρική τους επιστήμη. Τους αναγκάζουν, άρα, κύριε Ταγκούλη, συγγνώμη που παρεμβαίνω, τους αναγκάζουν να φύγουν από τα νοσοκομεία και να ανοίξουν, να ιδιωτικοποιηθούν. Ακριβώς. Ήδη έχουν ανοίξει στην πόλη μου 2-3 ιδιωτικά ή ιδιωτικά κέντρα που να κάνουν διάγνωση. Γνωρίζετε ότι, κυρία Νάκου, για να κάνουμε μία αξονική τομογραφία, δεν έχει αξονικό τομογράφο το νοσοκομείο Λαμίας. Γνωρίζετε, κυρία Νάκου, ότι δεν έχει απεινιδωτή, δεν δούλευε, λέει, απεινιδωτής, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένας 50χρονος με πρόβλημα καρδιάς. Οι ζωές αυτές που αφαιρούνται, δεν είχε ενδιαφέρον ο κύριος Κουτρονιάς να στείλει μία επιστολή. Όχι μόνο αυτό, κύριε Ταγκούλη, δεν είναι υπεύθυνος μόνο αυτός, είναι όλοι αυτοί που διοικούν. Όλοι αυτοί που διοικούν είδανε μόνο αυτό που δεν τους άρεσε στην συγκεκριμένη κυρία που ήταν ιατροδικαστή στο νοσοκομείο της Λαμίας. Όλα τα άλλα δεν τα είδε κανένας άλλος. Όλοι τα έχουν δει και όλοι τα ξέρουν. Και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, σιωπούν. Όλοι γνωρίζουν, κυρία Νάκου, το τι γίνεται εδώ. Δεν βλέπω όμως καμία κινητοποίηση σε ένα σοβαρό σχέδιο ώστε να επανέλθει η υγεία εκεί που είναι και στη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Είναι σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να το δει στην σοβαρή του διάσταση ο κάθε Έλληνα πολίτης, όπως και ο Δημότης εδώ του νομού Φθιώτιδος, που ενώ έχει ένα νοσοκομείο το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, το οποίο διαφημίστηκε και γενιάστηκε με πολλές προδιαγραφές, υπάρχει υποστελέχωση και του νοσοκομιακού προσωπικού, καθώς και του ιατρικού. Αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους. Πέστε μου εσείς τώρα, όταν έρχεται μία γιαγιά, μία ηλικιωμένη, ή ένας άνθρωπος που παίρνει 400 και 500 και 600 ευρώ, είτε σύνταξη είτε μισθό, πώς μπορεί να τα απεξέλθει, κυρία μου, σε μία, κύριε Νάκου, σε μία ασθένειά του? Δεν μιλάω για τον κορονοϊό. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει, κύριε Ταγκούλη. Δυστυχώς το έχουμε δει, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Άρα τι είναι, επισκοπού να πάμε ιδιωτικά και από τη στιγμή που δεν έχουμε λεφτά, πού θα πάμε? Πού πρέπει να αποτανθούμε, που για να κλείσει ραντεβού θα με πάρει 2 και 3 μήνες σε ένα τμήμα το οποίο καν δεν λειτουργεί. Καν δεν λειτουργεί. Και αναγκάζεται ο κάθε ένας να μεταβαίνει είτε στην Αθήνα, που δεν είναι μόνο τα έξοδα τα αυτά, είναι και τα φακελάκια, είναι αυτά νομιμοποιημένα, όλα είναι. Κατά καιρούς βγαίνουν. Δεν μπορείς χωρίς φακελάκι να... Δεν είναι όλοι, το επισημαίνω. Ναι, σωστά. Πρέπει έτσι, να επισημανθεί αυτό. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι. Έχω πάει σε γιατρό που μάλιστα μου έκανε και αποτροπή, φύγει από εδώ. Αυτό πρέπει να τιμήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δίνουν και τη ζωή τους να υπηρετήσουν την ιατρική τους. Αυτή μια ιατρική την οποία, αντιλαμβάνεστε, προέρχεται από τα δικά μας παλαιά χρόνια. Ακριβώς. Και είναι λειτουργήμα, δεν είναι εργασία. Ακριβώς, ακριβώς, κυρία Νάκου. Έχουν γίνει πάρα πολλά στρεβλά εδώ στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Ταγκούλη, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξουν όλα αυτά και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Βεβαίως, κύριε Νάκου, πώς δεν υπάρχουν.
Για όλα υπάρχουν λύσεις. Για οποιοδήποτε. Καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα από όπου προέρχονται. Είναι οικονομικό το θέμα. Αν είναι οικονομικό, η Ελλήνων Συνέλευση το έχει αποδείξει στην ακρίβεια. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Περιμένει την Ένωση να κάνουμε χρήση των δικών μας χρημάτων, γιατί είναι χρήματα δικά μας. Άρα η διαδικασία πρέπει να δούμε και την ιατρική της στην ορθή τη βάση. Καταρχήν, υπήρχε ένας όρκος, το έχω συζητήσει με πολλούς γιατρούς, το έχω συνομιλήσει με φαρμακοποιούς και αναφέρομαι συγκεκριμένα για τον όρκο του Ιπποκράτη. Ο όρκος του Ιπποκράτη είχε και μία ποινή που έλεγε η κυρία Νάκο ότι αν δεν αντιμετωπίσω τον ασθενή μου σύμφωνα με τις γνώσεις που έχω και παρακάψω οποιαδήποτε γνώση να πάθω τα ίδια. Άρα υπήρχε μία ποινή. Αυτός ο όρος της ποινής βγήκε. Αφαιρέθηκε δηλαδή από τον όρκο, έτσι. Αφαιρέθηκε, κυρία Μουνάκο. Κυρία Νάκο, αυτό είναι κοντά στα 70 χρόνια που έχει αφαιρεθεί. Ενδεχομένως να οδεύουμε και στα 80. Υπάρχει νομοθεσία πώς δίναν παλιά οι γιατροί τον όρκο, πώς πηγαίνανε οι γιατροί με ένα βαλιτσάκι που κάναν τις επισκέψεις κατοίκων και κάναν τις διαγνώσεις σε πανφτωχές οικογένειες. Στην Ελληνική Ήπεθρο, αλλά και συγκεκριμένα και εδώ και μέσα στις πόλεις. Ας θυμηθούμε και λίγο τα παλιά, γιατί πηγαίναν αυτοί οι γιατροί, γιατί ήταν πιο ιδιαίτερα συνειδητοί όσον αφορά το λειτουργήμα το οποίο αναφέρατε, κυρία Νάκου. Εκτός των άλλων, αυτό που θέλω να πω πάνω στο ερώτημά σας είναι το εξής, κυρία Νάκου. Αν μπορούμε και αν υπάρχει λύσεις, καταρχήν είναι υποχρέωση της ίδιας της πολιτείας να έχει προς όλους τους πολίτες δωρεάν δημόσια υγεία. Και αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας που τα νοσοκομεία πρέπει να καλύπτονται πλήρως, να είναι πλήρης όλες οι θέσεις, από το πιο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Γιατί να μην το. Στερούμαστε χρημάτων. Αφήστε τι επικαλούνται αυτοί. Τα οικονομικά έσοδα του ελληνικού μου κράτους άλλα δηλώνουν. Τα έχουμε δείξει, κύριε Δαγκούλη, πάρα πολλές φορές. Άρα, τα φάρμακά μας, γιατί πρέπει να έχουμε και την υγεία μας, πρέπει να κάνουμε και την πρόληψη. Πρέπει να αντιμετωπίζεται και οποιαδήποτε ασθένεια έρχεται να αντιμετωπίζεται και με τη λήψη φαρμάκων. Mm-hmm. Τι να το κάνω όταν παίρνω ένα φάρμακο να μου αντιμετωπίσει και αν θα το αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και μου χαλάει όλα τα όργανα ή μου χαλάει κάποια άλλα όργανα του ίδιου του οργανισμού μου. Για ποια υγεία μιλάμε, όταν οι φαρμακοβιομηχανίες είναι μέσα από στις παγκόσμιες εισπρακτικές μηχανές του κόπου του ανθρώπου, του πλούτου του ανθρώπου. Εκτός αυτού, πρέπει να περάσουμε και λίγο στην κλασική ιατρική που θα έχουμε εναλλακτικές θεραπείες με τις πιο ιδανικές εγκαταστάσεις. Η ιαματική θεραπεία, βλέπετε ότι ξεπολάμε και τις ιαματικές μας πηγές, η οποία ένας περίπατος στις ιαματικές λογές, το οποίο θέλετε, κυρία Νάκο, υπάρχει ευεξία. Αισθάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος, αισθάνεται ευεξία όταν είναι δίπλα ή κάνει ένα περίπατο στους χώρους όπου υπάρχουν οι ιαματικές πηγές. Ξεπολάνε και... Ευεξία αισθανόμαστε έτσι κι αλλιώς με μια εκδρομή σε ένα χώρο που έχει δέντρα. Στη φύση. Πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε και σε ιαματικές πηγές. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το δεις και το λένε, κύριε Νάκο, βεβαίως και ευεξία, όταν δεις στο φυσικό σου περιβάλλον. Εκεί η ευεξία φαίνεται και είναι εμφανή σε όλα τα πρόσωπα, σε όλους τους ανθρώπους. Θα δημιουργηθούν, θα χρηματοδοτηθούν όσα χρειάζονται για την ανάπτυξη και το άνοιγμα τεράστιων εδάνειων θεραπευτικών τεχνικών. Τεχνικές στην οποία δεν στερούνταν. Ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Ας ενθυμηθούμε πώς οι δικοί μας πρόγονοι που ήταν οι κύριοι
αυτή φαινόταν και αυτό υπηρετούν ακόμα την ιατρική. Γι' αυτό η ιατρική πάλι από εδώ ξεκίνησε, κύριε Νάκου. Ας δούμε ότι όλα τα κέντρα, όπου και να πήγαινες, να απολαύσεις οποιοδήποτε θέαμα, είτε σε θέατρο, υπήρχε το είδωρ, υπήρχε το νερό μας, το οποίο ήταν καθαρό, όπως επίσης ήταν και τα ασκληπία μας. Και τα οποία εδρεύαν και τα θεραπευτήρια. Και υπήρχαν σε όλες τις πόλεις, σε όλη τη χώρα, σε όλο τον παγκόσμιο πλανήτη μας. Αυτά είναι κάποιες σκοπιμότητες από πολιτικές πρακτικές, τα οποία δημιουργούν τέτοιου είδους απάνθρωπες συνθήκες, είτε στο θέμα επιβίωσης, γιατί διαβίωση δεν βλέπουμε, κυρία. Βλέπουμε σχετικές. Είναι μία επιβίωση που αυτά επιφέρουν βλάβη στον ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό, λειτουργεί αυτά τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να τα φέρει εις πέρας να αντιμετωπίσει αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι δυσβάσταρτες. Πώς, με ποια ψυχολογία έρχεται ο χειμώνας, κύριε Νάκου, μπαίνουμε στο χειμώνα, με ποια ψυχολογία, όταν δεν έχει και στερείται της ίδιας της θέρμανσης. Όταν στερείται τα ίδια τα τρόφιμα που μας βγάλανε και το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτά θέλω να σκεφτούν πλέον όλοι σοβαρά, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και εδώ στο νομό μου Φθιώτιδη απευθύνω την έκθεση να έρθουμε να ενωθούμε, τέλος πάντων, να τα έχουμε τα στοιχεία, όλα αυτά να τα δουν στα χέρια τους, για να αντιμετωπίσουμε εμείς με την ίδια την ένωσή μας αυτό το οποίο έχουν προετοιμάσει εδώ και πολλά χρόνια. Τουλάχιστον να συνεχιστούμε σε έναν βαθμό όπου αρμόζει στον Έλληνα, γιατί ο Έλληνας είναι ο ίδιος ο φωτεινός νους. Δεν νοείται να βιώνει τέτοιου είδους βίαιες καταστάσεις εμείς που προσφέραμε τα πάντα σε όλο τον πλανήτη, τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Κάτι που στερούμαστε. Αυτά, κύριε Νάκου, όταν θα δούμε ότι θα ενωθούμε, εμείς οι ίδιοι που θα ενωθούμε, και πρέπει να ενωθούμε όλοι μας. Δεν περισσεύει κανένας, όλοι, δεν πρέπει να μείνει κανένας απ' έξω. Όλοι εμείς θα ασφαλίσουμε ύστερα ό,τι δημιούργημα κάναμε, το αξίζουμε τουλάχιστον, και ατομικά, αλλά και στην πλήρη ολότητα της ίδιας πολιτείας μας. Ας επανέλθει, για να γίνει αυτό, πρέπει να κινητοποιηθεί ο πολίτης, να ενεργοποιηθεί ο πολίτης και για να το κάνουμε πράξη. Όλα είναι έτοιμα και περιμένουν όλους αυτούς οι οποίοι ακούν τη σημερινή μας συνέντευξη και με την παρότριση να διαφημίσουν αν τη βρήκαν αρεστή, αν τη βρήκαν δίκαιη τη σημερινή μας συνέντευξη. Γιατί ο στόχος και ο σκοπός είναι απευθυνόμενος σε αυτούς και όχι να κάνουμε μία στήρα αντιπολίτευση. Κάνουμε μία, εμείς πολιτευόμαστε, δεν αντιπολιτευόμαστε. Ήρθαμε να πολιτευτούμε πραγματικά όπως αξίζουμε, ως απόγονοι του Ελλάνιου Γέννου μας. Και έτσι πρέπει να γίνει. Κύριε Ταγκούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νάκου, για την πρόσκλησή σας, που βλέπω ότι είναι ανοιχτή πρόσκληση. Είναι ανοιχτή, έχουμε τόσα θέματα, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα θέματα που απασχολούν το σημερινό Έλληνα πολίτη και όχι μόνο τον Έλληνα πολίτη, γενικότερα όλη την ανθρωπότητα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να τα συζητάμε μαζί σας. Είναι πράγματι τιμή μου, κύριε Νάκου. Ο στόχος και ο σκοπός είναι να μεταδώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά τα οποία ήρθαν σε γνώση σε εμάς. Ακριβώς. Ευχαριστούμε βέβαια και όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή Πέρα από τα Στερεότυπα. Καλή δύναμη σε όλους, να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Καλό βράδυ λοιπόν. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας,
του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα. Διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.